προχωρήσουμε πάνω στην ενεργειακή ατζέντα, την οποία θα εκφωνήσουμε το επόμενο υπουργικό διάστημα και θα αφορά την ενεργειακή μετάβαση της Ιδρυνήσου Χίου. Μετά από εντολή του Δημάρχου, εγώ μαζί με την σύμβουλο του Δημάρχου, την κυρία Ευγενία Μαρίνη, ήρθαμε σε επαφή με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που υπάγεται στο Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, για να εξετάσουμε πώς θα μπορέσει η Χίος να σχεδιάσει την ενεργειακή της μετάβαση. Μέσω λοιπόν αυτού του κέντρου, το ΚΑΠΕ, όπως θα το λέω τώρα, έπρεπε να υποβάλουμε μία αίτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας παρέξει, να μας δώσει τεχνική βοήθεια, ούτως ώστε να μπορέσουμε να φτιάξουμε την ενεργειακή ατζέντα. Απαραίτητη προϋπόθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας εταίρος, κοινωνικός εταίρος, μεγάλης αποδοχής στην περιοχή την οποία θα γίνει η ενεργειακή μετάβαση. Επιλέξαμε λοιπόν την Ένωση Μαστικοπαραγωγών, η οποία είναι ένας φορέας του νησιού μας, ο οποίος έχει μεγάλη αποδοχή, έχει μεγάλο μέρος του πληθυσμού, ο οποίος είναι ενδιαμένος, και μαζί με την Ένωση Μαστικοπαραγωγών επεξεργαστήκαμε και με την βοήθεια του ΚΑΠΕ, επεξεργαστήκαμε την αίτησή μας, την υποβάλαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από 35 αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο αφορά όλα τα νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σου πω ότι παραδείγματα τέτοια που έχουν ξεκινήσει και έχουν προχωρήσει πολύ είναι η Μαγιόρκα, είναι η Ιμπίζα, είναι η Σύγνος από την Ελλάδα, ένα νησί από την Κροατία, κάποια νησιά στην Ιταλία κλπ. Από 35 λοιπόν αιτήματα επιλέχθηκε και η Νήσος Χίος. Το σημαντικό σε αυτή την ατζέντα είναι ότι πρέπει να έχουμε δύο συστατικά για την επιτυχία της, τα οποία μας τα απαιτεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα είναι ο συμμετοχικός σχεδιασμός, δηλαδή θα πρέπει στο σχεδιασμό να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι φορείς από το νησί. Γι' αυτό ξεκινήσαμε με την Ένωση Μαστικοπαραγωγών, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να βάλουμε στο σχεδιασμό και τα επιμελητηρία, το τεχνικό και το εμπορικό, τη ΔΕΙΑ, την εφορία αρχαιοτήτων, τοπικές ενώσεις, γενικά όλους τους φορείς οι οποίοι εκπροσωπούν πολίτες από τις τοπικές κοινωνίες, ούτως ώστε αυτό που επιδιώκουμε είναι ο τελικό αποτέλεσμα της ενεργειακής ατζέντας να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κοινωνική αποδοχή και συνένεση.